Σαν σήμερα κάθε χρόνο, οι περισσότεροι θυμούνται τις κινητοποιήσεις που άρχισαν με τη δράση των φοιτητών. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις της εποχής ταρακούνησαν την νεολαία και όχι μόνο ώστε να αντιδράσουν απέναντι στη δικτατορία των Απριλιανών. Το χρονικό της εξέγερσης, στις 13 Νοεμβρίου, το δικαστήριο αθωώνει 12 από τους 17 συλληφθέντες που είχαν εντοπιστεί για τα επεισόδια που έγιναν στις 4 Νοέμβρη. Στα 5 άτομα που δεν αθωώθηκαν, το δικαστήριο τους επέβαλε ποινές ανασταλτικού χαρακτήρα. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, προαναγγέλθηκαν συγκεντρώσεις φοιτητών σε διάφορες σχολές που προμήνυαν το ξέσπασμα τους εναντίον της Χούντας. Οι φοιτητικές συγκεντρώσεις έπρεπε να γίνουν την επόμενη ημέρα και έγιναν. Έτσι, το πρωί της Τετάρτης 14 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκαν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των φοιτητικών εκλογών. Στη νομική σχολή πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση, όμως η πληροφορία ότι στις 1 υπήρχε ένταση μεταξύ αστυνομικών και φοιτητών στο Πολυτεχνείο, αλλά και το γεγονός ότι ακούστηκε πως οι ένστολοι χτυπούν τους νεαρούς συγκεντρωμένους, προκάλεσε αναστάτωση. Η πρόταση ήταν να γίνει διαδήλωση προς το ιστορικό κτίριο της Πατησίων. Τότε περίπου 1.500 φοιτητές έκαναν πορεία από την Σόλωνος, συγκρούστηκαν σε διαδρομή με τους αστυνομικούς. Το αποτέλεσμα, κάποιοι από αυτούς να ενωθούν με εκείνους που βρισκόταν μέσα στο Πολυτεχνείο και κάποιοι άλλοι να διασπαστούν στους γύρω δρόμους. Περίπου στις 5 το απόγευμα, ο εισαγγελέας υπηρεσίας πλησίασε στον χώρο της συγκέντρωσης και ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους ότι μπορούν να διαδηλώσουν, αλλά μετά να διαλυθούν ήσυχα. Μισή ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί που είχαν περικυκλώσει το κτίριο απομακρύνθηκαν. Η κατάληψη όμως συνεχίστηκε και οι κλεισμένοι μέσα στο κτίριο φοιτητές ενώθηκαν με τους συγκεντρωμένους απ' έξω. Όλοι μαζί φώναζαν συνθήματα όπως «Κάτω η Χούντα, Επανάσταση ΛΑΕ, θάνατος στην τυραννία». Περίπου στις 8, οι συγκεντρωμένοι είχαν σχεδόν τριπλασιαστεί. Οι γενικές συνελεύσεις εντός του κτιρίου συνεχιζόταν. Έξω από το κτίριο τα συνθήματα πολλαπλασιαζόταν. Τότε εμφανίστηκαν και οι πρώτες χειρόγραφες προκηρύξεις που δίνονταν στα αυτοκίνητα. Μία ώρα αργότερα το Πολυτεχνείο κατελήφθη ολοκληρωτικά όπως και ο γύρο δρόμος με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Οι διαδηλωτές με το πέρας της ώρας γινόντουσαν όλο και περισσότεροι. Το Σάββατο 17 Νοέμβρη, οι πρώτες φάλαγγες αρμάτων με κατεύθυνση στο χώρο των συγκρούσεων ξεκίνησαν από τους στρατώνες στο Γουδί. Τα πρώτα τάγκς εμφανίστηκαν στον κόμβο των Αμπελοκήπων. Το κέντρο της Αθήνας με άξονα το Πολυτεχνείο είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Λίγο πριν τη μία, μετά τα μεσάνυχτα, τα τάγκς μπήκαν στην οδό Πατησίων. Λίγο αργότερα, με την εμφάνιση των αρμάτων, οι διαδηλωτές άρχισαν να υποχωρούν. Μισή ώρα περίπου αργότερα, διαδηλωτές παρέμεναν έξω από το Πολυτεχνείο. Ελεύθεροι σκοπευτές κατάλαβαν θέσεις στα γύρω από το Πολυτεχνείο κτίρια. Στους γύρω δρόμους, οι συγκρούσεις συνεχιζόταν. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου εξακολουθούσε να μεταδίδει προς τους στρατιώτες. Είμαστε άοπλοι, θα σας υποδεχτούμε με χειροκροτήματα. Τα άρματα είχαν σταματήσει στις δύο γωνίες Πατησίων Αβέροφ και Πατησίων Στουρνάρα, ενώ στη γωνία Πατησίων και Στουρνάρα οι αστυνομικοί περίμεναν. Τα άρματα Μη-48 και Μη-113 έστρεψαν τα κανόνια τους κατά των κλεισμένων στο Πολυτεχνείο, ενώ με τους προβολείς φώτισαν τα παράθυρα του κτηρίου. Τρία άρματα προχώρησαν από την Αβέροφ και σταμάτησαν στην πόρτα του Πολυτεχνείου επί της Πατησίων. Ο χώρος απέναντι από την κεντρική είσοδο του Πολυτεχνείου γέμισε από αστυνομικούς, ενώ κάποια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στους επικεφαλείς των αρμάτων και των κλεισμένων στο κτίριο άρχισε να φαίνεται. Λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, στρατός και αστυνομία είχαν συνταχθεί σε θέση μάχης έξω από το Πολυτεχνείο. Στις 2:59, τρία τάγκ ξεφόρμησαν προς το Πολυτεχνείο. Ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχιζόταν, ένα AMX-30 που βρισκόταν απέναντι από την κεντρική πύλη οπισθοχώρησε λίγο και μετά έπεσε με ορμή πάνω της. Η πύλη γκρεμίστηκε και πολλά κορμιά πλακώθηκαν. Μετά την είσοδο του τάγκ, αστυνομικοί και στρατός μπήκαν στο Πολυτεχνείο, ενώ όσοι βρισκόταν στην πύλη και δεν χτυπήθηκαν υποχώρησαν στο εσωτερικό. Οι εξεγερμένοι συντάχθηκαν σε φάλακες με τα χέρια ψηλά και με τη συνοδεία Λοκ βγήκαν έξω. Οι συγκρούσεις συνεχιζόταν από κτίριο σε κτίριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 35 λεπτά μετά τις 3, το Πολυτεχνείο είχε αδειάσει και ασθενοφόρα άρχισαν να απομακρύνουν από το κτίριο τραυματίες και νεκρούς. Οι πυροσβολισμοί και οι συγκρούσεις συνεχιζόταν. Στις 5 τα ξημερώματα, τα τάγκς αποχώρησαν από το χώρο του Πολυτεχνείου και κατευθύνθηκαν προς το πεδίο του Άρεως. Τάγκς και στρατός περικύκλωσαν το κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης που είχε καταληφθεί. Η Αθήνα έμοιαζε με βομβαρδισμένη πόλη. Στα Χαυτεία, Ομόνια, Πανεπιστημίου, Κλαθμόνος και σε δεκάδες δρόμους υπήρχαν ήρχοι από οδοφράγματα, φωτιές, κατεστραμμένα αντικείμενα και αίματα. Όλα τα δημόσια κτίρια ήταν κυκλωμένα από ισχυρές δυνάμεις αστυνομικών. Στις 7 το πρωί, ο κόσμος διώχθηκε από τα πεζοδρόμια απέναντι από το Πολυτεχνείο. Μισή ώρα αργότερα άρχισαν και πάλι οι διαδηλώσεις στους δρόμους. Στις 11 κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, οι διαδηλώσεις και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ.